τα λόγια. Είπαμε και επιμένουμε. Νέοι φόροι δεν πρόκειται να επιβληθούν. Δύο μήνες μετά, επέβαλε κεφαλικό φόρο σε χιλιάδες ειλικρινείς φορολογούμενους αντί να φορολογήσει τα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών. Επέβαλε πάγωμα μισθών και συντάξεων σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους, την ώρα που χαρίζει 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο στους μεγαλομετόχους. Μετά τις ευρωεκλογές, τι, νέα αύξηση του ΦΠΑ, νέοι φόροι στα κινητά, νέοι φόροι στα ακίνητα, νέοι φόροι στα καύσιμα. Τώρα ζητάει ξανά λευκή επιταγή. Την Κυριακή 7 Ιουνίου λέμε τέρμα τα ψέματα. Απαντάμε με την αλήθεια της ψήφου μας. Τα λόγια. Δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ. Δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ. Δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ. Δύο μήνες μετά. Το ΦΠΑ αυξάνεται στο 21%. Αντί να φορολογήσει τα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών. Σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους, την ώρα που χαρίζει. Ακούστε τώρα, αυξάνεται υποχρεωτικά στους Έλληνες ο χρόνος εργασίας και άκουσα χθες τον κύριο Λοβέρδο να λέει μαζί με τον Υπουργό ότι οι ξένοι θα λαμβάνουν και αυτή σύνταξη γιατί κατοχύρωσαν, λέει, ασφαλιστικό δικαίωμα. Πότε έρχεται να τον ακούω. Υπάρχει εργαζόμενος ποιος περνάει 40 έτη. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Πολιτός της Αράχνης φέρνει απόψε το φως της δημοσιότητας έγγραφα ντοκουμέντα για την απόφαση της κυβέρνησης να διαθέσει το επίδομα αλληλεγγύης και σε λαθρομετανάστες. Καλά ακούσατε, και σε λαθρομετανάστες. Και όταν αναφερόμαστε σε λαθρομετανάστες, εννοούμε αλλοδαπούς που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας και διαμένουν στην Εθνική Οδό κάτω από δέντρα και μέσα σε σκηνές. Καλά ακούσατε. Μαζί για την νίκη και τη νέα αλλαγή. ΠΑΣΟΚ. Σιγουριά. Ελπίδα. Πρόπτικη.